Το Θέμη Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλώς του. Με το μάτς της ΑΕΛ με την Κέρκυρα, το οποίο ήρθε ισόπαλο 1-1, και το μάτς του Πανετολικού με τον Ατρόμητο, η ομάδα του Αγρινίου επικράτησε με 2-0. Και ξεκινάμε με μία είδηση από τον Ατρόμητο και από αυτό το μάτς που έγινε στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός ήταν πολύ καλός, ο Ατρόμητος αντιθέτως ήταν απογοητευτικός και αυτό το αποτέλεσμα έφερε την απομάκρυνση του Γιώργου Κορακάκη και υποψήφιος είναι ο Σαπ Πίντο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Περνάμε να δούμε τα στιγμιότυπα του παιχνιδιού στη Λάρισα. Εδώ μια καλή στιγμή στο 26, ένα σουτ του Γεωργίου θα απομακρύνει ο Ξενοδόχοφ, ενώ στην επαναφορά ο Κόντος θα ευνηδιαστεί και θα στοχίσει προκαινής εστίας. Μια φάση στο 35 για την ΑΕΛ θα περάσει out την μπάλα, ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου δημιουργήθηκε ένταση έπειτα από λεκτική διαμάχη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Ωστόσο, με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, δεν δόθηκε συνέχεια στο περιστατικό. Και εδώ θα δούμε στο 80 λεπτό. Φτάνουμε στο γκολ του Νασλίδη, ουσιαστικά στην πρώτη σημαντική στιγμή της στο παιχνίδι. ΑΕΛ θα καταφέρει να σκοράρει. Ξαναβλέπουμε εδώ η μπάλα θα πάει στο δοκάρι αρχικά, θα πάρει περίεργα φάλτσα και θα καταλήξει στην εστία της Κέρκυρας, η οποία όμως θα απαντήσει άμεσα και 4 λεπτά αργότερα θα καταφέρει μετά από εκτέλεση κόρνερ του Επστάιν ο Νίκητς με εξαιρετική κεφαλιά να διαμορφώσει το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση. Και να ξεκινήσουμε εδώ από τον αγώνα της Λάρισας. Εδώ μια επίθεση της ομάδος της Λάρισας. Στο 13ο λεπτό ο βοηθός ο Δημητριάδης υποδεικνύει offside τον ποδοσφαιριστή της Λάρισας. Έχουμε πει και ότι η ίδια ευθεία παίζει. Εδώ λοιπόν ο Δημητριάδης. Πάλι ο Δημητριάδης. Άλλος Δημητριάδης. Τι γίνεται, σαν το Σαράφι είναι όπως λέμε Δημητριάδης στα Γιάννη, Δημητριάδης στη Λάρισα. Ήταν η τιμητική του φαίνεται σε αυτή την αγωνιστική. Βλέπουν λοιπόν ότι ο Μονιάκης εδώ είναι στην ίδια ευθεία. Offside δεν υπάρχει. Λάθος η υπόδειξη του βοηθού. Εδώ μια επίθεση της ομάδος της Λάρισας. Εδώ υπάρχει ένα κράτημα της φανέλας στιγμιαίο στο ποδοσφαιριστή της Λάρισας. Τον αφήνει, συνεχίζει και σε δεύτερο τόνο πέφτει κάτω και βλέπω ότι το τράβημα δεν επηρεάζει τον παίκτη για την ενέργειά του, γιατί βλέπετε κάνει δύο βήματα και πέφτει μετά. Ο διαιτητής είναι κοντά, συνεχίζει σωστά το παιχνίδι και δεν έκανε λάθος. Και εδώ να δούμε μια επίθεση της ομάδος της Λάρισας. Ο άλλος βοηθός, ο Ακρίβος, αφήνει την ομάδα της Λάρισας να συνεχίσει το παιχνίδι. Είναι offside, λάθος από τον Ακρίβο στην επίθεση αυτή της ομάδος της Λάρισας.